Πάμε να δούμε τώρα έναν αγαπημένο αθλητή που μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανους. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, που πριν από λίγες μέρες στέφθηκε για 7η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στους Κρίκους, επέστρεψε στη χώρα μας μετά από λιγοήμερες διακοπές και μίλησε στο Open. Με το ιστορικό 7ο χρυσό μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρίμινη στις αποσκευές του, επέστρεψε χθες βράδυ στην Ελλάδα ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο Open για το τρομερό αυτό ρεκόρ που έσπασε, όντας πλέον ο μόνος αθλητής με 7 ευρωπαϊκά χρυσά στο ίδιο όργανο. Είναι ξεχωριστό το 7ο για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι πλέον ότι έγραψε ιστορία κυνηγώντας αυτή η νίκη, κυνηγώντας ένα ρεκόρ. Και σε δεύτερη φάση το ότι δεν πονάω πια. Είναι, είχα καιρό να γυρίσω με επιτυχία χωρίς να πονάω, να κουνιούνται τα χέρια μου χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε για μένα είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου. Δίπλα στον Λευτέρη φυσικά και η οικογένειά του, η Βασιλική Μιλούση και οι δύο κορούλες τους, Σοφία και Λένια, που βρέθηκαν στην Ιταλία για να τον στηρίξουν από κοντά, δίνοντάς του, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, μεγάλη δύναμη. Η οικογένειά μου με βοήθησε πάρα πολύ στο να ηρεμήσω, στο να πέσει το άγχος μου και στο να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό. Κάποια φάση θυμάμαι χαρακτηριστικά να κοιτάζω την κερκίδα και να βλέπω τη Σοφία και να με χαιρέτησε, μου έκανε μια καρδούλα και τη χαιρέτησα και κάπου εκεί ηρέμησαν οι παλμοί μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι εκεί είναι ο πραγματικός αγώνας ζωής. Εδώ είναι ο αγώνας που κάνω τώρα για αυτό το ένα λεπτό. Με 2 Ολυμπιακά μετάλλια στο πλούσιο παλμαρέ του, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, ο Έλληνας άρχοντας των Κρίκων αναφέρθηκε και στον ξεκάθαρο στόχο που έχει για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού. Για το Παρίσι δεν μπορώ να θέσω κάποιον άλλον στόχο πέραν από το χρυσό, αλλά για να είμαι απολύτως ειλικρινής, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Έχω να αντιμετωπίσω μεγαθύρια της γυμναστικής. Η Κίνα θα κατεβάσει τους καλύτερους αθλητές που διαθέτει και πιστέψτε με πολύ. Μπορεί να γίνει, αυτό στοχεύω. Η δουλειά για μένα τώρα ξεκινάει, πραγματικά τώρα ξεκινάει μέχρι το Παρίσι. Τα κεφάλια κάτω και πρέπει να δουλέψω όσο δεν πάει για να καταφέρω να φέρω αυτό το αποτέλεσμα.